Μια αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε στον Γιάννη Λάμπρου και στην τηλεόραση Best ο επικεφαλής της πνοής δημιουργίας και υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Επιτάπητος όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν τον Δήμο Κορινθίων. Καταρχήν, ένα, θα ανοίξει το Δημαρχείο. Σήμερα, δυστυχώς, δυστυχέστατα, ο πολίτης φοβάται να μπει στο Δημαρχείο. Φοβάται την αντιμετώπιση. Λυπάμαι που το λέω. Ένας άνθρωπος που ήμουν τόσα χρόνια στη Δημοτική Αρχή. Φοβούνται την άρνηση και την αποδοκιμασία από την Δημοτική Αρχή. Φοβούνται να μπουν στο Δημαρχείο. Το Δημαρχείο θα ανοίξει σε όλους τους πολίτες. Είτε με ψηφίζουν, είτε δεν με ψηφίζουν. Αυτή είναι δέσμευση Σταυρέλη. Δεύτερον, θα προχωρήσουμε σε συνεννόηση με όλες τις παρατάξεις. Τι ξέρετε, τι μοντέλο έχω, κύριε Λάμπρου. Ακόμα και η απλή αναλογική να μην υπήρχε. Μαζεύονται οι πέντε επικεφαλείς που θα έχουν εκλεγεί ή οι τρεις ή οι τέσσερις, δεν ξέρω πόσοι θα εκλεγούν, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε δύο μήνες θα υπάρχει ένα άτυπο διοικητικό όργανο, μια άτυπη εκτελεστική επιτροπή για τον προγραμματισμό δράσεων του Δήμου. Όλοι μαζί. Δεν αρκεί ούτε ο Δήμαρχος, ούτε οι 5, 8, 10 και 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα έχει πλειοψηφούσα παράταξη. Ολόκληρη η συνέντευξη του υποψηφίου Δημάρχου Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη απόψε στις 10, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best.